Η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης, οι προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και οι λειτουργικές σχέσεις είναι μερικά από τα ζητήματα για τα οποία μίλησε στο Ιόνιαν ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η αποκέντρωση πρέπει να είναι ουσιαστική. Δηλαδή να πάρει η περιφέρεια τις τύχες της στα χέρια της. Εκεί τι φάνηκε, η γύμια και η ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής. Διότι ναι μεν έχουμε κυβέρνηση, ναι μεν έχουμε δομή πολιτιακή, από την άλλη μεριά όμως έχουμε μια αποδυναμωμένη δημόσια διοίκηση, η οποία μετά το 1981 αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο από την ώρα που μπήκε βαθιά μέσα στο σύστημα διοίκησης η κομματοκρατία, η ευνοιοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δεν το συζητάμε. Δεν αρκεί όμως αυτό. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να ψάχνουμε πάλι τους υπεύθυνους για κάτι παρόμοιο που μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Να λειτουργήσει το σύστημα. Γι' αυτό, σε προηγούμενη παρατήρηση που έκανα, είπα ότι οφείλουμε όλοι μαζί να ξαναφτιάξουμε το ελληνικό κράτος. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο βελτίωση των λειτουργικών σχέσεων μετά το φωνικό σεισμό στη γειτονική χώρα, αλλά και τη συγκινητική ανταπόκριση για ανθρωπιστική βοήθεια από τη χώρα μας. Ήμουν πάντοτε υπέρ του διαλόγου, διότι ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Η αντιπαράθεση μονάχα σε καταστροφή. Και είναι έξω από την εποχή μας η έννοια του πολέμου. Πέρασε η εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Τώρα χρειαζόμαστε ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα για ολόκληρη την περιοχή, την οποία μπορεί να εγγυηθεί και η Ελλάδα και η Τουρκία μαζί. Προϋπόθεση να συνεχίσουμε την προσπάθεια να λυθεί το Κυπριακό. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια στις προσεχείς εκλογές. Είναι κάτι που το τελευταίο καιρό έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Δεν είμαι αρνητικός. Απλώς θέλω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα είμαι σε θέση να πάρω και εγώ τις αποφάσεις μου και να κάνουμε ανακοινώσεις. Ακόμα όμως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, είτε από την κεντρική πολιτική σκηνή, είτε από τον ίδιο τον τόπο καταγωγής, η συμμετοχή μου θα είναι ουσιαστική. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βρέθηκε στην Πάτρα για τις εργασίες του 11ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης.